είναι τι έχω να κάνω. Εγώ δεν το δω και πέρα. Όταν να κάνω, το κάνω. Δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό σε αφήνει. Ουδείς μπορεί. Δεν μπορεί. Η έπνευση του Θεού. Γι' αυτό σε αφήνει. Να μπω στα... σε τόσο βαθιά νερά. Όχι. Η έπνευση του Θεού. Μία λέξη να πει σε μένα είναι. Μου άλλαξες όλο το είναι μου. Προς το καλό βέβαια. Ναι. Συνεπώς γι' αυτό λέμε ότι πραγματικά δεν μπορώ να πούμε ότι τελειώσαμε. Ναι. Δεν την έχουμε πει. Τι γνώσει το υλικό. Δεν φτάνει το μυαλό μα να δούμε σε εκεί εντάξει. Ωραία. Να περιμένω να αρχίσω. Κάτσε. Το τάκι τον περιμένω. Κάποιον άλλο κύριο του κουρπί να έρθει. Και άλλος άλλος από πει. Ήσουν στον Νικόλα και στον Λαγές, έρθει. Στον Νικόλα, ήρθες. Νικόλα. Στον Νικόλα. Όχι. Ναι. Δηλαδή, από όλο αυτό που είπανε, για δωρεάν τα μέτρη του σωματός μας. Αυτό ήταν το θέμα. Yeah. Μία λέξη κράτησα στην ψυχή μου. Που είπε ο Νικόλαος, εγώ θα προτιμούσα να γίνω 1000 κομμάτια τη σάρκα μου, yeah, αλλά να πάει εκείνο το πνεύμα μου. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Yeah. Σωστό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέγεται εύκολα. Τι λέγεται εύκολα, ναι. Δεν λέγεται εύκολα. Εύκολα είναι... Δεν λέγεται εύκολα. Θέληση. Το πνεύμα λέει καλά τα λέει, αλλά η σάρκα όμως αστερίζει. Μα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι υπηρετούμε δύο κύριους, δύο αφεντικά, δύο κύριους. Το μεν σώμα, υπηρετεί τις αλληλικές επιθυμίες, το δε το Άγιο Πνεύμα υπηρετεί το Θεό. Mm-hmm. Εκεί είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Δεν γίνεται όμως. Δεν μπορούμε, δεν τα καταφέρουμε. Δεν γίνεται. Με λίγο. Πρέπει να ανέβουμε πολύ ψηλά πνευματικά ίσως για να τα καταφέρουμε. Για να φτάσουμε. Ανέβουμε πολύ ψηλά. Για να μπορέσουμε, αφού έχουμε πάρει. Λέμε ότι ο καθένας μας δεν ξέρει πώς. Αλλά όταν έχουμε πάρει την οδό της σωτηρίας μας. Την πήραμε ή... Έχουμε πάρει. Μπορεί να είναι πολύ μακριά. Αλλά έχουμε πει, λοιπόν, να παρακαλάμε το... Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί άμα πούμε ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, τι να πάω να κάνω, τι να κάνω εγώ, τότε πέφτεις, σηκώνες και περπάτα, δεν πέφτεις, δεν παραμένεις δεσμένος. Λογικό. Είστε να πρέπει να... Για μισό λεπτάκι, δεν έχω κάνει μουσική εδώ. Για να αφήσεις εσύ. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Κάσω 5 λεπτά και θα αρχίσω. Ναι, δεν θα μήπως έρθει, σαν δεν θα κάτσε να το συντονίες, περίμενε λιγάκι. Δεν θα χαλάσω εγώ. Θα συζητάμε με τον Μιχάλη. Λέω, Μιχάλη, δεν προσέχουμε τη διατροφή μας. Κι εγώ που έχω ζάχαρη και εσύ που δεν έχεις. Ναι, λέει. Εκεί την πειράζει πολύ. Έλα, αδερφέ, να σε δω, ξέρω, πά. Ένα ουζάκι, μια σαμπελίτσα, ο, λες. Εγώ δεν μπορώ. Χαλά η παρέα. Στην αδυναμία μου. Πώς θα το πιω ένα ποτηράκι. Πώς. Που με πίνει. Όχι. Χαλά η παρέα. Δεν κάνεις παρέα. Με κανέναν. Δεν μπορεί να συντονιστείς. Αυτό.
μόνο η μοναδική συντροφιά που μπορεί να δοθεί. Όμως δεν είμαι μοναχός να αποφασίζω πάντα, έχω και ετεροείδηση. Και λέει καλά, εσύ μπορείς, εγώ μπορώ να είμαι κλεισμένη όλη μέρα εδώ μέσα. Πού θα, πού θα πάω. Όλοι έχουμε αυτά τα προβλήματα. Καλά, δεν λέω τίποτα πρωτότυπο. Το αντίστοιχο όταν... Δεν λέω πρωτότυπο τίποτα. Δεν είπα τίποτα πρωτότυπο. Πρέπει να περπατήσουμε λίγο. Θα πάμε και καλύτερα. Θα πάμε και καλύτερα. Το έβαλε εσύ, το έβαλες. Ναι, ναι, μια χαρά δεν μπορώ. Εντάξει. Ωραία. Έλα να κάνουμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Πανταχού παρών και τα πάντα θεωρών, ότι θησαυρό των αγαθών και ζωή προηγό, ελθέ και σκύλωσε με νύν, και καθάρισε με εμά τα κοπάσα σκυλίδο, και στο σώσο να λαθέτε και χάσει μόνο. Αμήν. Πρώτη μέρα σήμερα έχουμε τα εγγένεια. Μας χαρίσει ο Θεός υπομονή. Το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου και η αιτία για να μπει κανείς μέσα στην αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η προσευχή. Είναι στο οικοδόμημα ολόκληρο που χτίζουμε στη ζωή μας η προσευχή, το θεμέλιο χωρίς θεμέλιο σπίτι δεν φτιάχνεται, χωρίς προσευχή άνθρωπος δεν σώζεται. Η προσευχή, το θέμα μας είναι η προσευχή κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Από το τραπέζι το δικό του, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, θα παραθέσουμε το γεύμα το σημερινό, ώστε να γνωρίζουμε πώς ο Άγιος στεκότανε απέναντι στο μεγάλο εκείνο, το πρώτο εκείνο θέμα της προσευχής. Εκείνοι λέει που έχουν συνηθίσει να προσεύχονται με επιμέλεια γίνονται μέρα με τη μέρα σπουδαιότεροι. Ανεβαίνουν όλο και περισσότερο πνευματικά. Γίνονται αγιότεροι. Εκείνοι που ζουν με ραθυμία, με οκνηρία, τεμπελιά. Και το έργο της προσευχής το έχουν μέχρι, ας πούμε, τώρα παρέργο και όχι ως κύριο έργο, πρέπει να γνωρίζουν ότι
χωρίς αυτήν, χωρίς την προσευχή, αυτή η επαναλαμβάνω που έχουν έρημη, εντελώς έρημη, την ψυχή τους από εκείνη τη βοήθεια, την προσευχή. Πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σαν το ψάρι που είναι έξω από τη θάλασσα. Άρα ότι είναι νεκροί οργανισμοί. Κυριολεκτικά είναι όχι άνθρωποι, άνθρωποι χωρίς προσευχή. Αν και είναι άνθρωποι, είναι όχι άνθρωποι, αλλά ζώα. Να θυμηθούμε αυτό που είπε ο Κύριος όταν τον πείραξε ο Σατανάς και του είπε κάνε την πέτρα ή τις πέτρες ψωμιά, να το προσέξουμε, γιατί εγώ του είχα δώσει μία μόνο ερμηνεία και αυτή την ερμηνεία που θα ακούσουμε τώρα. Απάντησε ο Κύριος στον πειρασμό. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, με άρτο, αλλά εν παντή ρήματι Θεού, εκπαρευωμένο εξ σώματος Θεού. Λέει, για να είναι άνθρωπος, δεν φτάνει μόνο να έχει ψωμί και φαγητό να φάει, αλλά χρειάζεται και πνευματική τροφή. Και πνευματική τροφή. Μόνο το ένα από τα δύο, ο άρτος και τα φαγητά, ίσον ζωή, ίσον ζώο, ίσον ζώο. Σε μια ομιλία ο Ιερός Χρυσόστομος που έκανε, είχε την εκκλησία γεμάτη και το προάβλιο ίσως γεμάτο, γιατί πάντα ήταν ασφυκτική η χώρη όταν μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Όμως είχε τη συνείδηση ότι και ένα πλήθος, πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή βρισκόταν στο υποδρόμιο, στο θέατρο, σε άλλες διασκεδάσεις, και τότε είπε το εξής περίφημο. Να το προσέξουμε. Άδεια είναι η εκκλησία και οι χώροι που υπάρχουν εδώ πέρα. Ο πολλής κόσμος είναι στα θέατρα και στα υποδρόμια. Δυστυχώς είναι λίγοι οι άνθρωποι της εκκλησίας. Δυστυχώς. Είναι λίγοι οι άνθρωποι, αμήν, λίγοι οι άνθρωποι της εκκλησίας. Όμως ο σοφός, Άγιος Χρυσόστομος φέρνει τον παρονομαστή αριθμητή και λέει, όχι, άνθρωπος είναι εκείνος που είναι εδώ και τρέφεται πνευματικά, και αυτοί που τρέφονται έξω στα θέατρα και, στα υποδρόμια, και αυτοί δεν είναι άνθρωποι και τρέφονται μόνο σαν τα ζώα με ζωική τροφή. Ενώ ο Κύριος είπε, όχι μόνο άρτος, αλλά και πνευματική τροφή. Άρα λοιπόν μην ανησυχούμε, αν ψάχνουμε για άνθρωπο θα το βρούμε μέσα στους χώρους τους πνευματικούς. Αν θέλουμε να έχουν παρουσία ανθρώπου και να μην ασχολούνται με τον έσω και κυρίως άνθρωπο, θα βρούμε πολλούς.
Θα βρούμε πάρα πολλούς. Γι' αυτό, όποιος θέλει να γίνεται άνθρωπος και μάλιστα άνθρωπος του Θεού, πρέπει να έχει το Θεό παρέα, το Α και το Ω. Μπορεί να τον έχει το Θεό παρέα, αδιάκοπα, αδιάκοπα. Άλλωστε, με θυμών ημί πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, είπε στους Αποστόλους ο Κύριος, εγώ είμαι και θα είμαι στους αιώνας των αιώνων μαζί σας. Δεν θα απουσιάσω ποτέ. Καλησπέρα. Άρα, κάθε ένας που προσεύχεται διαλέγεται το Θεό, λέει ο Ρυξόστομος, συζητάει με το Θεό. Έχει συνομιλητή του, πως το λέμε, τέτ-α-τέτ. Εδώ ο άνθρωπος απέναντι ο Θεός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν προσεύχομαι στέκω γονατιστός μπροστά στο θρόνο του Θεού και αντικρίζω το Θεό και συνομιλώ με το Θεό. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος της προσευχής, εφόσον έχει φίλο, συνομιλητή, συνοδοιπόρο στη ζωή του το Θεό, να μην πραγματοποιήσει αυτό που ο Κύριος είπε. Έσεστε τέλη ως περπατήρι μόν τέλειος εστί. Να είσαστε τέλειοι και να γινόσαστε τέλειοι όπως ο πατέρας σας, ο πατέρας ο ουράνιος είναι τέλειος. Ένας είναι ο δρόμος λοιπόν. Ή η σόβια προσευχή. Χωρίς την προσευχή άρα, ψάρι χωρίς θάλασσα και άνθρωπος με δύο πόδια αλλά ζώο. Άλογο ζώο, ας έχει λογική. Λογικός λέει ο Άγιος Αντώνιος, είναι ο άνθρωπος που προσεύχεται. Όλοι οι άλλοι που δεν προσεύχονται είναι άλογα ζώα. Να δώσουμε και ένα στίγμα του μεγέθους, της σπουδαιότητας, της αξίας που έχει η προσευχή. Να πούμε ότι φτάνει την αξία που έχουν οι άγγελοι. Ξεπερνάει τη μεγαλοπρέπεια των αγγέλων η προσευχή. Να φέρουμε στο μυαλό μας, αυτά που οι προφήτες είδαν με τα μάτια τους και μας τα αποκάλυψαν, μας τα φανέρωσαν. Τι είδαν? Τα τάγματα των αγγέλων ενώπιον της Αγίας Τριάδος, στον Παράδεισο με λόγια, στη Βασιλεία του Θεού, να υμνούν ακατάπαυστα το Θεό. Να προσεύχονται με άλλα λόγια. Να λέγουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αλλά με τις φτερούγες να έχουν σκεπασμένες το κεφάλι. Οι άγγελοι
με σκεπασμένα τα κεφάλια από τις φτερούγες να φωνάζουν, να ψάλουν μία χοροδία ουράνια να λέγει, επαναλαμβάνω, το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τι σημαίνει αυτό, λέει ο Χρυσόστομος, ότι έχουν σκεπασμένο το κεφάλι? Ότι σίγουρα αυτό στον οποίο μιλάνε, η αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί, η αξία της Αγίας Τριάδος. Σίγουρα η προσευχή είναι ίση με την αξία της Αγίας Τριάδος. Ίση, όχι κατώτερη. Και σίγουρα είναι κατώτεροι άγγελοι. Δεν μπορούν ούτε καν να ταινίσουν, παρά μόνο να πούνε. Να πούνε το Άγιος Άγιος. Ξεπερνάει, επαναλαμβάνω, η προσευχή, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, ξεπερνάει τη μεγαλοπρέπεια των αγγέλων. Ελάτε τώρα να βάλουμε τον εαυτό μας προσευχόμενο. Τι κάνουμε? Ό,τι κάνουν και οι άγγελοι, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος. Ό,τι κάνουν και οι άγγελοι, κάνουμε και εμείς. Άρα, ας το προσέξουμε, όμοιο ακριβώς έργο με εκείνο που κάνουν οι άγγελοι, όχι κατώτερο. Αν, λέει, μοιάζουμε στους αγγέλους, μοιάζουμε προς αυτό. Δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος με την προσευχή? Ζει αγγελική ζωή. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χρυσόστομος. Ζει αγγελική ζωή. Όποιος θέλει να το καταλάβει. Περπατάει σαν να έχει φτερούγες στον ουρανό. Είναι ουρανοβάμων. Και λέγει, το Θεό διαλέγεται. Με το Θεό συζητάει. Και με εκείνο που συζητάει, ανάλογα αν βγει και ανάλογα γίνεται. Δεν ταιριάζει να πω αυτό που λέει ο κόσμος, ούτε καν. Πες μου ποιο φίλο να έχεις, ποιος είσαι. Φίλος είναι ο Θεός, πατέρας μας είναι. Αλλά με την προσευχή ξεπερνάει τα όρια της φιλίας ο άνθρωπος, ανεβαίνει ψηλά, γίνεται όμοιος με τους αγγέλους, κάνει το έργο των αγγέλων και ζει όπως ακριβώς οι άγγελοι. Τίποτα άλλο δεν κάνει κατώτερο. Γι' αυτό, αν υπάρχουν στιγμές αληθινές, ο άνθρωπος ζει αυτό που λέμε στο χερουβικό, πάσαν τη ζωή, όχι πάσαν τη ζωή, αποθόμεθα, αποθόμεθα, πάσαν, ναι, πάσα μέρημνα. Ναι. Απορρίπτουμε κάθε ανθρώπινη υλική ζωή και ζούμε όπως ζουν οι άγγελοι. Και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εν τον λαό και βλέπουμε όλα τα αντίθετα γι' αυτό λέμε, να συμβαίνουν. Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό και επαναλαμβάνω, δεν είναι δικά μου αυτά που λέω του Ρούσιο Στόμπα και τα έχω και μπροστά μου. Λοιπόν, όχι μόνο λέει έχουν σκευασμένα το κεφάλι οι άγγελοι, αλλά παρουσιάζουν μία αϊκινησία. Συνεχώς κινούνται. Συνεχώς κινούνται, λέει. Με αυτή, λέει, την αϊκινησία, δηλαδή παρουσιάζουν ένα είδος πνευματικής ανησυχίας οι άγγελοι. Στον ουρανό επάνω. Δείχνουν με αυτόν τον τρόπο το πώς στέκουν με φόβο και τρόμο απέναντι στο θρόνο του Θεού. Με φόβο και τρόμο. Τι θέλουν, λένε, να μας κάνουν εκείνο το πράγμα οι άγγελοι? Να μας διδάξουν να ξεχάσουμε και εμείς τα γήινα και να ενωθούμε με τα ουράνια. Αυτή είναι η πορεία μας, αυτή είναι η καταγωγή μας. Και το διαβάζω. Παιδεύοντες ημάς, μας εκπαιδεύουν εμάς οι άγγελοι,
όταν σκεπάζουν το κεφάλι και τα κινούνται συνεχώς, να λησμονούμε την ανθρώπινη μας φύση. Την ανθρώπινη μας φύση. Τον καιρό της προσευχής. Και να μας καταλαμβάνει την ώρα της προσευχής προθυμία και φόβος. Είπε κάτι ο αδελφός προηγουμένως, που είναι πραγματικό της. Ημέν λέει σάρξ ασθενής, το δε πνεύμα πρόθυμο. Επειδή το έργο της προσευχής είναι δύσκολο, το πολεμάει ο διάβολος. Δεν υπάρχει άλλο έργο να πολεμήσει. Έρχεται εκεί τη στιγμή. Ειδικά δεν υπάρχει παιδί εκεί, κάνει επιστράτευση. Δεν και σου λέει, ξέρεις σε πολεμά τώρα εδώ, επιστρατεύει όλες τις σατανικές δυνάμεις, ώστε την ώρα που θα κάνεις την προσευχή, που δεν πρέπει να είναι η ώρα αυτή μόνο, να είναι όλη η μέρα προσευχή. Όλη η μέρα προσευχή. Συναντάω ένα στον δρόμο σήμερα και χθες τον ήμουν και προχθές, το κεφάλι μου. Λε, πες, λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, ή Κύριε ελέησόν, να το θυμάσαι, λέω. Πες, Κύριε ελέησόν, θα σου αφήσει ο πόνος. Πες, Κύριε ελέησόν. Λέμε λοιπόν ότι εμείς συνεργαζόμαστε με το Θεό, συντεριάζουμε στη συμπεριφορά με τους αγγέλους όταν προσευχόμαστε. Και τι κάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μηδέν των παρόντων οράν. Δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά που είναι γύρω μας, την ώρα προσευχόμαστε. Αλλά εν μέσω αγγέλων αισθάνε, νομίζει. Αλλά να έχουμε την αντίληψη ότι προσευχόμενοι βρισκόμαστε ανάμεσα στους αγγέλους. Εν μέσω αγγέλων αισθάνε, νομίζει. Να νομίζουμε ότι στεκόμαστε ανάμεσα κι εμείς στους αγγέλους. Και εμείς γινόμαστε συμπεριφορά άγγελοι. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να τη βιώνουμε. Και το αναλαμβάνω άλλη μια φορά. Επειδή αυτό το γνωρίζει άριστα ο διάβολος, το πολεμάει ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Η προσευχή, λέει ο Ρώσος Ξόστομος, χωρίζει τον άνθρωπο από τα άλογα ζώα. Κατανοητός γίνομαι. Δηλαδή εμείς διαφέρουμε από τα ζώα που τρώνε μόνο και τίποτα άλλο παραπάνω από την προσευχή. Αυτή η προσευχή συνάπτει, μας ενώνει με τους αγγέλους. Ταχαίως δε της εις την εκείνον μεταστήσεται πολιτεία και γρήγορα με την προσευχή, ταχαίως. Στην ζωή των αγγέλων μετατίθεται ο άνθρωπος με την προσευχή. Λέει στην εκείνον των αγγέλων δηλαδή μεταστήσεται πολιτεία. Αλλάζει από τη μία πολιτεία την ανθρώπινη στην αγγελική ζωή μεταφέρεται. Γιατί άσκητε στο έργο, είναι πήγοι άγγελοι. Γιατί είναι στην προσευχή μεραγίστα. Μεραγίστα, εμείς έχουμε και περισπασμούς εδώ. Λοιπόν, και των δύο λέει, και των δύο των αγγέλων μεταφέρεται ο άνθρωπος με την προσευχή και τη δίαιτα. Τι σημαίνει η δίαιτα? Τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής είναι η δίαιτα. Και στην τρόπο ζωής των αγγέλων. Και στη τιμή των αγγέλων. Ο άνθρωπος δηλαδή τιμάται όσο και οι άγγελοι όταν προσεύχεται. Όσο και οι άγγελοι. Αφού κάνει το ίδιο έργο, είναι ίδιο το έργο, λέει ο Ρωσόστομος. Καμία διαφορά δεν έχει ο άνθρωπος από τους αγγέλους όταν προσεύχεται. Γιατί αυτό το έργο είναι αγγέλων. Άρα λοιπόν την ίδια τιμή έχει ο άνθρωπος. Την ίδια ευγένεια και την ίδια σοφία. Και λέγει το εξής σημαντικό. Αν δεν καταλαβαίνετε, να με διακόπτετε, γιατί το κείμενο έχει ομορφιά μεγάλη που διαβάζω.
Τι γάρ αν οσιότερον γέννητο τον ομιλούντον Θεό, το εξηγώ. Ποιο, τι πιο άγιο υπάρχει από το να ομιλούν οι άνθρωποι με τον Θεό. Αν μιλάς τον Θεό, παίρνει την αγιώση του Θεού. Παίρνει το ρεύμα εκείνο. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Αυτό είναι η θεία χάρη που λέμε. Και... δεν παίρνει τα γραφτή του τύχα. Ναι, αντλείς από. Δεν λέγει με τι θα κάνει τώρα. Πω, να μα κάνετε ένα μάθημα, ειδικά για τη θεία χάρη. Περίμενε, είναι, είναι, είναι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα. Αν ασχοληθώ, μπορεί να γίνει. Θα το κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, λέει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι. Αγιοπνεύματι πάσα ψυχή ζωούται. Δηλαδή, με το Άγιο Πνεύμα κάθε ψυχή ζωντανεύει. Άρα λοιπόν, όταν εσύ έχεις σχέση με τον Θεό που είναι πηγή του Αγίου Πνεύματος, δεν λέει, λέει το Άγιο Πνεύμα παρά του Πατρός εκπορεύεται. Άρα λοιπόν όταν σε μιλάς, στέκεσαι απέναντι στο Θεό και μιλάς με τον Θεό, μιλάς με την πηγή του Αγίου Πνεύματος και η πηγή σε φωτίζει. Αυτό είναι η Θεία Χάρη. Βέβαια, τι είναι αυτό το πράγμα. Αγιοπνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα. Λέει, τα ρήθρα παρουσιάζει εδώ το, ποτάμι. Το Θεό, το Θεό σαν πηγή που ξεκινάει, τα ρήθρα είναι από εκεί που ξεκινάει το ποτάμι. Ναι. Λοιπόν και εσύ πας εκεί που ξεκινάει το ποτάμι όταν προσέρχεσαι και παίρνεις από εκεί αυτό που, που θες, από, το λέμε, από την πηγή το γάργαρο νερό. Μάλιστα. Δεν το παίρνεις από αλλού. Όχι, κατευθείαν από την πρώτη πηγή. Κρίμα χάνουμε. Χάνουμε όταν δεν προσευχόμαστε. Χάνουμε όταν δεν προσευχόμαστε. Τελείωσε. Πας στον δρόμο. Θα την κάνεις την προσευχή σου. Πολλές φορές με έχουν παρατηρήσει. Γιατί πάω στον δρόμο και δεν βλέπω δεξιά και αριστερά. Έχω παρέα, ρε παιδιά. Δεν το κάνω. Έχω παρέα και, και μιλάω. Έχω. Δεν θέλω, ας πούμε, την ώρα εκείνη που πάω και έχω παρέα να ενοχλούμε. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε παρέα το Θεό. Τελείωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δικαιότερο, κοσμιότερο, σοφότερο δεν υπάρχει από εκείνο που λέγεται προσευχή. Από εκείνο που κάνει ο άνθρωπος όταν μιλάει με το Θεό. Δεν ξέρεις να, να διαβάζει βιβλία. Μα σου είναι αρκετό να λες, να κάνεις τις μετάνοιες και να πατήσεις, λες Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, έχει βάρος μεγάλο και ένα δόξας ο Θεός που πιάνει για χίλια Κύριε Λέησον. Ένα δόξας ο Θεός, όπως και αν είμαι, και αυτό πιάνει για χίλια Κύριε Λέησον. Αν είναι σίδερος ένα Κύριε Λέησον, είναι χρυσάφι, είναι ένα δόξας ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Ενώ βλέπουμε, έχει αφήσει τόσο σοφές διαθήκες για μας τους μεγενέστερους, ναι. Ναι. Πόσο υπέφερε, ενώ ήταν ενωμένος με τον Θεό, πόσο υπέφερε στη ζωή του. Καμία σημασία αυτό, μα γι' αυτό και ήταν ενωμένος. Εμείς θέλουμε να έχουμε άρεση και άρεση και Θεό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και να πάμε τον Πανηθρόνα στον Παράδεισο, έτσι, πώς έλεγε ένας πνευματικός. Και ρωτάει τώρα εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει τι προσήκη λέγειν περί των λαλούντων Θεό και προσευχομένων, αλλά τι πρέπει, τι ταιριάζει να πούμε για εκείνους που προσεύχονται και μιλάνε με τον Θεό, τι ταιριάζει να ψάχνει να βρει τη λέξη, ψάχνει να βρει τη φράση που να είναι αξία με την πράξη που γίνεται της προσευχής. Τι άραγε πρέπει να πούμε για εκείνον, τι ταιριάζει που, για εκείνον που προσεύχεται και μιλάει με τον Θεό. Και μιλάει με τον Θεό. Και να το διαβάσω. Ώστε, όχι συγγνώμη, όσης σοφίας, όσης αρετής, όσης συνέσεως και καλογραφίας και σοφροσύνης και τρόπον επί οικίας αναπήμιση η προσευχή και η δέηση. Θα το εξηγήσω. Καταλαβαίνετε
Με πόση σοφία, με πόση αρετή, με πόση σύνεση, με πόση καλοπεγραφία, με πόση σοφροσύνη μυαλού, με πόση επιείκεια γεμίζει εκείνος που προσεύχεται. Το καταλαβαίνετε, λέει. Αυτά είναι βιώματα του Ρουσοστόμου, τα μεταφέρουμε για να τα πάρουμε και μην αντάκουμε. Συγγνώμη που θα αμαρτήσω, αλλά τουλάχιστον 15-20 φορές έχω διαβάσει αυτό, από το κείμενο, γιατί αυτή είναι η δύναμη, και το σημειώνω για να μου μένω. Για να μένω. Έχει τόση δύναμη το κείμενο, δεν τη φτάνει η ερμηνεία. Δεν φτάνει η ερμηνεία. Λοιπόν, και θέλω και με έχει βοηθήσει πολύ στο έργο μου της προσευχής. Ψυχή που προσεύχεται, λέγει ο Χρυσόστομος, μοιάζει με πόλη. Μοιάζει με πόλη που έχει γύρω-γύρω τείχος και δεν μπορεί και είναι αδύνατο να την εκπορθήσει, να την κυριεύσει ο Θεός. Παραλαμβάνω, ψυχή προσευχομένη μοιάζει με τείχος που είναι, που δεν μπορεί να αντικυριεύσει ο εχθρός. Το διαβάζω από το κείμενο εκείνο που σας είπα τώρα. Αλλόσπερ, εγώ θα το πω, να το πω καλύτερα, έτσι, συγγνώμη. Πρώτον, όταν ήδη η ψυχή περιφραγμένη, λέει, περίφραξη δεν κάνουμε, ο διάβολος, όταν ήδη η ψυχή περιφραγμένη με προσευχές, ούτ τολμά γενέστε πλησίον, δεν τολμάει καν να την πλησιάσει. Το καταλαβαίνουμε. Όταν δει ο διάβολος να είναι περιφραγμένη με προσευχή ή με προσευχές η ψυχή μας, δεν τολμάει να την πλησιάσει. Αντίθετα, γεμίζει από αρετές. Όταν τη δει και είναι έρημη, ορμάει. Για θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος. Όταν βγει, λέει, το πονηρό πνεύμα από τον άνθρωπο, φεύγει, πάει στην έρημο, λέει. Και στη συνέχεια, όταν πληροφορηθεί ότι η ψυχή αυτή έμεινε έρημη και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για να φτιάξει τον εαυτό της, τότε παίρνει άλλα 7 πονηρά πνεύματα και μπαίνει μέσα, λέει, και την κάνει του αλατιού την ψυχή. Έρημη από προσευχή έχει αυτά τα αποτελέσματα. Με προσευχή είναι περιφραγμένη. Και να σου κάνει την επίθεση, θα στην κάνει, δεν θα μην δικαιώμη στην κάνει, και να σε ρίξει τον πειρασμό, να έρθει σαν πειρασμός, θα σε πειράξει, αλλά δεν θα έχει τη δύναμη να σου κάνει κάτι. Δεν έχει τη δύναμη. Η προσευχή, που αναλαμβάνω, είναι περίφραξη, είναι τείχος. Είναι περίφραξη, είναι τείχος. Αυτοί που προσεύχονται, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ουχ υπομένουσιν δεν αντέχουν, ουδέν παθήν να πάθουν τίποτα ανάξιον της προσευχής. Όλα, η προσευχή, επαναλαμβάνω, έχει τόσο αξία όσο έχει ο Θεός, άρα όποιο πάθημα κι αν πάθουνε, δεν μπορεί να προσεγγίσει και να πειράξει τον άνθρωπο για την ανάξιο της προσευχής. Οποιοδήποτε πάθημα και είναι αυτό. Να φέρουμε εδώ τον Απόστολο Παύλο στο μυαλό μας, που είπε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Προσεύχεστε.
Αδιαλείπτως, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε εμείς. Συνεχώς. Δηλαδή, να αφήσουμε πάσα. Κύριε Ιησού Χριστέ. Βεβαίως. Άκουσε τάκι. Μπορεί ο άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο να καταλήψει όλα. Όχι να καταλήψει. Όχι να καταλήψει. Να δουλεύει να καταλήψει. Να δουλεύει να καταλήψει. Το μυαλό σου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παραδομένο στο Θεό. Ναι. Γιατί ένα βιβλίο που διαβάζει ο αδελφός από εκεί λέει και ο Απόστολος Παύλος που μας παρέδωσε το αδιαλείπτως προσεύχεστε, τόσο χρήσιμο είναι αυτό που διαβάζει. Το λέει μέσα, μα το βρεις, λέει ο Απόστολος Παύλος είπε αδιαλείπτως προσεύχεστε, το λέει ας Αντώνης μόνο εκείνο, ότι το λέει στον Παύλος. Και λέει ούτε και εκείνος το εφάρμοσε εκείνο γιατί έφτιαχνε σκηνές. Σκηνές για να ζήσει. Αφού έφτιαχνε τη σκηνή, εκεί θα πρόσεχε κάποια στιγμή να βάλει τη βελόνα καλά. Συμφωνεί, Βασίλη. Άρα, έχω αγγέλο τα αδελφό. Εμείς μοιάζουμε προς τους αγγέλους. Θέλω όμως εκεί με διάκοψη τώρα εσύ, ο Απόστολος Παύλος όμως, που ήταν σε ακροβάτης στην προσευχή, ακροβάτης, σε σκηνή τεντωμένο. Έτσι ζει ο προσευχόμενος. Σε σκηνή τεντωμένο που δεν πέφτει γιατί μας ήταν άγγελοι. Μου έκανε εντύπωση, το διάβαζα χτες, σήμερα, πότε ήταν που το διάβαζα, λέει, ως σήμερα ή χτες, στην προσευχή, χαιρετισμούς που είναι στην Παναγία, που τους φτιάξε ένας αγιώτης της πατέρας, λέει ότι την Παναγία, άγγελος Κυρίου την τάιζε. Άγγελος Κυρίου την πρόσεχε, άγγελος Κυρίου έφερε το μήνυμα, άγγελος Κυρίου τα έκανε όλα. Γιατί η Παναγία έκανε το έργο το ίδιο. Ήτανε μέσα στο ναό από τα 12 και μετά. Και από τα 3 και μετά. Τρία και μετά. Λοιπόν, να επανέλθουμε, το έργο, ακούστε, το έργο της προσευχής, του παραλαμβάνου, είναι έργο αγγέλων. Κέντρο του μαθήματος, δηλαδή. Η προσευχή είναι έργο αγγέλων. Τελείωσε. Κάνουμε αυτό που κάνουν και αγγέλοι, όταν προσευχόμαστε. Ζούμε τη ζωή των αγγέλων. Τελείωσε, πάει. Γι' αυτό και ο Ιώβ έκανε 7 χρόνια στην Κουπριά σάπιος, προσευχόμενος, και όμως έλεγε, δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός. Παρακαλώ. Μπορεί ένα κεράκι θέλω, να ψάχνει, γίνεται. Από εκεί θα περάσετε, Λοιπόν, επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά, είναι έργο η προσευχή των αγγέλων. Και αυτοί που το κάνουν, που κάνουν την προσευχή, από τη γη, σαν άγγελοι, περπατούν στον ουρανό. Δίνει ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Αυτή τη δυνατότητα. Και επαναλαμβάνω, προϋπόθηκε προηγουμένως, αλλά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αμήχανον ανθρώπο δυνηθήνε θείαν εν εγγύνω μιλία, άνευ της θεία της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι εντελώς αδύνατο. Να πούμε πάτερ ημών τις λέξεις δύο αυτές χωρίς να περάσει ακτίνα Αγίου Πνεύματος μέσα. Ουδείς δύναται υπήν αβάω πατήρ η μία πνεύματι Αγίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν μπορεί να καλέσει το όνομα του Πατέρα μας στο στόμα, μην παίρνεις έτσι. Του Πατέρα μας στο στόμα, του Κυρίου μας και τα λοιπά, αν δεν έρθει η Θεία Χάρις να μας φωτίσει. Το έργο αυτό πριν γίνει και όταν γίνεται και πάντοτε που γίνεται είναι πλημμυρισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς πια να καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, ας το χωνέψουμε τάκι, λέει αμήχανον, αυτό σημαίνει δεν υπάρχει δυνατότητα να πλησιάσει και να μιλήσει ο άνθρωπος με τον Θεό αν δεν τον επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Αλλά πρέπει όταν γίνεται προσευχή, όταν γίνονται αγώνες, χωρίς αγώνα ποτέ, δηλαδή θα προσευχηθώ και δεν θα λέω καλημέρα στο Βασίλη, θα προσευχηθώ και δεν θα δώσω ένα ποτήρι νερό του αδερφού από εκεί, θα προσευχηθώ και δεν θα υπομείνω μια στραβή κουβέντα του αλουνού,
θα προσευχηθώ και θα έχω έκφρα με ανθρώπους. Τέλος, θα χτυπάει στο ντουβάρι. Είναι άκυρη. Δεν γίνεται η προσευχή. Δεν είναι κοροϊδία. Σε αυτή την προσευχή χορεύει ο διάβολος. Έχει πάρει τα τύπανα και βαράει. Πες όσο θέλεις, λέει. Εμείς χαιρόμαστε. Η προσευχή πρέπει να έχει μέσα της αυτό που λέγεται ανοχή, αγάπη, υπομονή, κόπο και αγώνα. Χωρίς να τα έχει αυτά μέσα η προσευχή, δεν είναι προσευχή. Τελείως. Μην πάμε τώρα και λέμε πάω στην εκκλησία και εντάξει τελείωσα. Μπορεί να πάω και να μην κάνω τίποτα. Χρειάζεται προπαίδεια, επαναλαμβάνω. Όταν λοιπόν λέει μάθεις ότι και με το Θεό ομιλείς και ότι δέχτηκες ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και ενέργεια ανεδέξω, άρα συνεπώς αδελφέ, σωστά υπόθηκε ότι παίρνουμε Αγίο Πνεύμα, παίρνουμε, βεβαίως παίρνουμε Αγίο Πνεύμα. Διαλέγεστε μέρον ότι όταν πρόκειται να μιλήσεις με τον Θεό, δεν πρόκειται να δώσεις, λέει, το ξαναπάει μια φορά, γνωρίζεις ότι κάνεις την προσευχή σου ότι κατεβεί το Αγίο Πνεύμα. Τότε δεν δίνεις ούτε, όχι πιθανή, ούτε τρίχα όπως πιθανή στο διάβολο να περάσει. Του λες, τράβα εγώ τη στιγμή αυτή, μάλλον φεύγει μόνος του, εγώ τη στιγμή αυτή, εγώ στην μιλιά από τον Θεό, δεν έχει σε μένα καμία πέραση. Δεν σου δίνω τόπο να περάσεις μέσα στην καρδιά μου. Η καρδιά ανήκει σε αυτόν που είπε, δώσε μου την καρδιά σου. Σε αυτόν ανήκει η καρδιά σου. Έτσι δεν είναι. Και προχωράμε. Ζητάμε, επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά, λέγει, θέλεις να βάλεις κάποιον μεσίτη να προσευχηθεί για σένα. Ούτε καν θα ακούσει το μεσίτη ο Θεός, αν και εσύ δεν έχεις το ίδιο πνεύμα και την ίδια προσπάθεια. Παραδείγματος χάρη, κάνε μου, Πάτερ Παΐσιε, καλά τον άρρωστό μου και απαντούσε ο Πάτερ Παΐσιος. Να μπείτε στο κανάλι και εσείς της προσευχής, να ενωθούμε και οι δύο για να ακουστούμε στον Θεό. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να ακούσω. Αφού εσύ θα κοιμάσαι όρθιος, εγώ τι πρώτο, πώς θα με ακούσει εμένα ο Θεός. Στο ίδιο κανάλι. Είπες κάτι για καλοπέραση, αδελφέ μου. Ναι. Ναι. Να τα ακούσουμε για αυτόν που καλοπερνάει. Τι λέει ο Χρυσόστομος για αυτόν που καλοπερνάει και για την προσευχή που κάνει. Και γάρ ως αληθώς ο δουλεύων ειδονές, λέει χωνεύτε το, είναι ξερή ο μη αλήθεια. Ο δουλεύων ειδονές, εκείνος που υπηρετάει τις ειδονές, δαίμος συνομιλεί, ομιλεί με τους δαίμονες. Βάλε το καλά στο μυαλό σου, Τάκη. Δαίμωση, ομιλεί. Ομιλεί με τις δαίμονες. Αυτό. Τέρμα. Ας κάνεις προσευχή όσο θέλεις. Δεν πιάνε. Δεν πάει, καλοπερνάς. Λες εγώ καλά κοιμάμαι, καλά τρώω, καλά πίνω, καλά κάνω. Όχι μια φορά. Και λέω και έγινε ο Θεός. Δεν έχει προσευχή, δεν υπάρχει τίποτα. Νεκροταφείο. Νεκροταφείο σε αυτή την προσευχή. Όλα είναι νεκροταφείο, δεν ακούει τίποτα. Πήγαινε φόραξ τα μήματα, σ' ακούνε. Τόσο ακούει ο Θεός την προσευχή. Εκείνου που δουλεύει στις ειδονές. Γιατί δαίμωση ομιλεί. Μιλάει με τα δαιμόνια. Ποιος, ο ειδονικά ζών. Εκείνος που ζει μέσα στις ειδονές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την εκείνον των δαιμόνων δηλαδή, μανία εζήλωσε. Δηλαδή ζηλεύει και τη μανία των δαιμόνων. Αυτός που ζει μέσα στις απολαύσεις και στις. Γιατί είπε ο κύριος Ρετάκη, ουδείς δύνατε δυσήν κυρίες δουλεύει. Ή τον ένα ή τον άλλον. Ή τον κόσμο. Γιατί είπε, έπεσε στα αγκάθια ο σπόρος και το φάγανε με αγκάθια, λέει.
Και το εξήγησε ο κύριος Χέιλ, τα αγκάθια είναι οι δονές του κόσμου. Εδώ είπε. Τι θέλω παραπάνω. Είναι οι δονές του κόσμου. Όσο μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας στο τομέα αυτό. Αγώνα μας πολεμάει και θα τον πολεμήσουμε. Τελείωσε. Και αντίθετα, εκείνος που δεν δουλεύει στις δονές, αλλά είναι σόφρον, εκείνος που δεν δουλεύει στις δονές, στην καλοπέραση, και προσέχει, ζει μετρημένη ζωή, είναι σόφρον, αυτός ασκεί την αρετή και συνδιαιτάται, ζει στο ίδιο σπίτι, με τον ίδιο τρόπο που ζουν οι άγγελοι. Συνδιαιτάται, κάνει την ίδια δίαιτα, το ίδιο σπίτι που ζούμε, στο οποίο ζουν οι άγγελοι, ζει και αυτός. Ε, βέβαια, οι άγγελοι με τον Θεό, άλλοι με τον Θεό. Αυτό κάνουν οι σόφρονες, αυτοί που ζουν μετρημένη ζωή, αυτοί που ζητάει τις ασκήσεις ο Κύριός μας. Δεν είναι για τους ασκητάς σε ρήμου η άσκηση, είναι για εδώ, αλλά αυτή που μας ανήκει. Αυτή που μας ανήκει. Μας ανήκει κάποια άσκηση. Να μην έχουμε την ιδέα ότι άντε ήρθαμε, δόξα τω Θεώ, έκανα παιδιά καλά, τα μεγάλωσα, τους άφησα περιουσία, καλά πέρασα, σε ευχαριστώ Θεέ. Αυτό είναι κίνδυνο νόμισμα. Κίνδυνο νόμισμα. Κίνδυνο νόμισμα. Δεν έφερες τίποτα μαζί σου. Τίποτα δεν έφερες. Και αυτά που έχεις δικά του είναι και τα σφετερίζεις και λες, έκανα τούτο, έκανα το άλλο. Και όχι μόνο τα σφετερίζεσαι, αλλά και τα καταχράσαι. Κάνεις κατάχρηση, όχι χρήση, κατάχρηση. Λοιπόν, δεν θα δώσουμε, επαναλαμβάνω, καθόλου, και δεν πρέπει να δίνουμε καθόλου, χώρο, ούτε μία τρίχα στο διάβολο. Και δεν του δίνουμε όταν συζητάμε με τον Θεό. Όταν διαλογόμαστε με τον Θεό. Οι πατέρες μας το λένε. Ή όταν μελετούμε το Θεό νόμο. Θεός είναι. Μα προσευχή δεν είναι γι' αυτό. Προσευχή γι' αυτό. Και η εργασία προσευχή είναι, κύριε Τάκη. Η εργασία που γίνεται όπως ο Θεός τη θέλει είναι προσευχή. Ανήμονό μας. Τότε είπε να εργαζόστε για να ζήσετε. Ναι, τελείωσε. Τέλειωσε και η εργασία προσευχή. Αλλά δεν θα ξεχνάμε στην εργασία πάνω τι είναι και ο Θεός μαζί μας. Για να γίνεται η εργασία πιο ωραία, πιο αναπαυτική και με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, προχωράμε. Θα επαναλάβω. Ο δουλεύων ειδονές δαίμος συνομιλεί. Εκείνος που δουλεύει ειδονές συναναστρέφεται με τους δαίμονες. Όσο χρονών συνδιαιτάται αγγέλης. Εκείνος που ζει μέσα στην αρετή της μετρημένης ζωής, ζει τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ζει και άγγελοι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ακόμη. Η προσευχή είναι ό,τι είναι τα νεύρα για το σώμα. Τα νεύρα ενώνουν το σώμα. Τα νεύρα στείνουν όρθια το σώμα. Τα νεύρα κινούν και περπατάει το σώμα. Είναι, επαναλαμβάνω, τα νεύρα η όλη η ζωή του σώματος. Έτσι λέμε. Αυτός έπαθε σκλήρυση κατά πλάκας. Γιατί το λένε εκφυλισμό των δυνάμεων του σώματος. Εκφυλισμό. Τι σημαίνει αυτό. Όταν παθαίνεις αυτό, λίγο, δεν δίνει το λίγο το νευρικό σύστημα και ξαπλώνεις το κρεβάτι. Ξαπλώνεις το κρεβάτι. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό. Σαν καινούρος που έτυχε να πάω μια μέρα, δύο μέρες που σου κάθισα, είχα φέρει τρία παλικαράκια, ένα άλλο παλικάρι, που μόλις το είδα κατάλαβα Βασιλάκη ότι είχε την ασθένεια του φίλου μας εκεί κάτω. Ναι, ένας που είχε ένα παλικάρι για την ασθένεια της επισκήρυξης καταπλάκας
Και λέω, ω, τέτοια ασθένεια έχεις. Ρε παλικάρι, του λέω, τι έχεις, μου λες, χείς, κατά πλάκα σε. Βρέχω κι εγώ κάποιον δικό μου, του λέω. Αλλά του είπα για ένα μεγάλο. Και μου λέει, μακάρι κι εγώ να την πάθαινα τότε, στα 50 μου, λέει. Οπότε για την πάθηση είναι βαρύ το φορτίο, εν πάση περιπτώσει. Και τον πηγαίνανε στην Παναγία, την Ιβυρίτισσα που πανηγύριζε, για να το κάνει καλά η Παναγία. Επαναλαμβάνω. Τα νεύρα είναι το κέντρο που, από το οποίο πηγάζουν οι δυνάμεις του σώματος. Και το στείλουν και το στηρίζουν και γίνεται. Τα νεύρα, η προσευχή είναι ό,τι τα νεύρα στο σώμα. Αλλά για την ψυχή όμως η προσευχή. Τη στηρίζει, την κάνει να κινείται, την κάνει να ανεβαίνει στον ουρανό, την κάνει να ανέχεται, την κάνει να υπομένει, την κάνει να προσεύχεται. Είναι η προσευχή, είναι το άπανο. Είπα, τα ξεκίνησα, είναι το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Απουσιάζει αυτή, όσο και να λες είμαι χριστιανός, είσαι νεκροταφείο. Να πω κάτι. Πες κάτι. Πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί μας... Συντόμη, βέβαια. Εφόσον είναι τόσο απαραίτητη για μας. Ναι. Γιατί ο Κύριος που ήταν ο ίδιος Θεός, χρειάστηκε να μας δίνει το παράδειγμα να προσευχηθεί. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο. Ό,τι έκανε χωρίς προσευχή. Μα δεν ήταν όταν... Έκανε την προσευχή. Την έκανε σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Για να μας δείξει να προσευχόμαστε. Χωρίς προσευχή δεν σωζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όταν λέει έτσι το πρόσωπό του και περίμενε να έρθει ανάληψη πρώτων παθών, γιατί ο Κύριος θα ζούσε και τα πράγματα, τότε λέει προσευχήθηκε. Για να μπορέσει να δει. Πώς θα σταθούμε, βέβαια. Δεν στεκόμαστε. Τελείωσε. Πόσο μάλλον απαραίτητη είναι για μας. Λέει ο Γιώργος Χρυσόστομος. Γιατί έγινε και εκεί ένα διανοίξει προηγουμένως. Όταν διαβάζουμε, δεν προσευχόμαστε. Είπες. Ναι. Ναι. Λέει, με αυτήν θα μπεις στο βυθό της Αγίας Γραφής. Γιατί είναι θάλασσα, λέει η Αγία Γραφή. Και για να την καταλάβει, να μπεις στο βυθό μέσα της θάλασσας, να δεις τι έχει. Εμείς θα λέγαμε να πάρουμε και ένα, πώς το λένε, για να δούμε. Ναι. Στη θάλασσα και άλλα, πώς τα λένε, για τα πράγματα που είναι στη θάλασσα μέσα. Μάσκα και κάτι άλλο παίρνουν και βλέπουν αυτό που είναι μέσα, ναι. Εμείς θα πάρουμε το προβολέα του Αγίου Πνεύματος δια της προσευχής, θα μπούμε στην Αγία Γραφή που είναι βυθός απέραντος για να βγάλουμε όχι μανιτάρια, λέει, να στολίσουμε το βασιλιάδωρο ή τα στέματα, την ψυχή μας. Έτσι διαβάζεται η Αγία Γραφή. Μετά προσευχή. Μετά προσευχή είναι βυθός που ερευνάται δια της προσευχής, με το προβολέα της προσευχής. Και ένα παράδειγμα, δεν τελειώνουμε το θέμα της προσευχής, την άλλη φορά θα το συνεχίσουμε. Ένα παράδειγμα, για να μας δείξει ο Κύριος πώς πρέπει να προσευχόμαστε, λέει το εξής, το διαβάζω όπως είναι στην Αγία Γραφή. Είναι μια παραβολή, αλλά όσο το διαβάζεις και όσο προσεύχεσαι που το διαβάζεις, τόσο παίρνει το νόημα. Το έχω ακούσει, ξανακούσει και τώρα που το καλό πρόσεξα λιγάκι, είδα αλλιώς τα πράγματα. Λέει, έλεγε δε και παραβολή αυτής ο Χριστός. Στους ανθρώπους μιλούσε και με παραβολές. Προς το δίν, το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, πάντοτε προσεύχεστε. Γιατί πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε. Το λέει ο Κύριος αυτό. Δεν λέει ούτε δύο φορές την ημέρα, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Αυτές είναι οι τακτές. Οι τακτές. Τακτές. Κύριε, λέει ο Δαβίδ, λέει, Κύριε, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Αν λέει τρεις, αν λέει παραπάνω, είναι σαν σε τρεις της ημέρας. Και μεσονύχτη τον ξεγυρώμη. Επτά φορές. Επτάκης. Αλλά και μεσονύχτη τον ξεγυρώμη, λέει. Συγχωρούμενο και την νύχτα. Δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος χρόνος πρέπει να παραδίδεται στον διάβολο. Όχι. Προσευχή είναι και ο υπόλοιπος χρόνος. Δεν λέμε έτσι. Προσευχή. Αφού είπαμε ότι κάνουν άγγελοι, κάνουμε κι εμείς. Με τη μόνη διαφορά, άλλο το αγγελικό, άλλο το ανθρώπινο. Λοιπόν, προχωράω. Έλεγε λοιπόν και παραβολή για εκείνους, για όλους μας δηλαδή, να μας δείξει ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε. Πάντοτε. Κριτής της
κάποιος δικαστής ήν εν την πόλη. Υπήρχε μέσα στην πόλη. Κάποιος δικαστής. Μη φοβούμενος των Θεών, ο δικαστής αυτός δεν είχε καθόλου φόβο Θεού. Και μη εντρεπόμενος άνθρωπο. Δεν ντρεπότανε κανέναν. Ήταν εξετσίποτος. Ούτε τον Θεό φοβότανε, ο δικαστής, φανταστείτε, τη δικαιοσύνη. Ναι. Και ούτε άνθρωπο ντρεπότανε. Το λέει ο Κύριος αυτό, παραβολή. Χείρα δε είναι την πόλη εκείνη. Κάποια χείρα στην ίδια πόλη ήταν. Χαροκαμένη γυναίκα. Και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα. Εκδίκασόν με από το αντιδίκου μου, με αδική ο Ατάδε, δώσε μου το δίκαιό μου. Και ουκ ήθελε επί χρόνο και ούτε ήθελε για χρονικό διάστημα, πολύ. Πιθανόν της έλεγε, αυτό που λέμε, που λέει, ξεκουπήσω και εγώ εδώ πέρα, αφού ήταν σκληρός και ομός και απάνθρωπος και δεν καταλάβαινε από έλεος τι είχε προγγίξει με το χειρότερο τρόπο. Την πρόγγιζε, την έδωνε. Φανταστείτε τι μπορεί να σε έλεγε. Αλλά επέμενε. Υποθέστε. Μετά τα αυτά είπε ναι αυτό. Όχι, συγγνώμη, πήδησα. Ναι, μετά τα αυτά είπε ναι αυτό. Ο δικαστής είπε στον εαυτό του. Αυτή είπε, ο Κύριος μας είπε. Ήρχε το προς αυτόν λέγουσα. Ερχότανε, δεν είπε ήρθε. Ερχότανε, συνεχώς επομένως. Όχι μια φορά. Αυτό συνέδευε και αυτό εργότανε. Αυτή εργότανε. Αυτό γινότανε. Μετά τα αυτά είπε ο δικαστής. Ή και τον Θεό νου φοβούμε, αν και δεν φοβάμαι τον Θεό, και άνθρωπο δεν τρέπομαι. Δια το παρέχει νικό από τη χείραν αυτήν, επειδή με έχει κουράσει, με έχει παρακουράσει, ναι, εκδικήσω αυτήν. Άντε, της έδωσε τη χάρη και της έδωσε το δίκαιο. Επειδή τη βαρέθηκε. Ναι. Ο Ιερός Χρόστομος λέει. Ο Ιερός Χρόστομος λέει. Ότι της έκανε αφύσικη φιλανθρωπία. Έχετε ακούσει τη λέξη αυτή? Όχι. Αφύσικη. Βεβαίως. Από μια καρδιά που είναι απάνθρωπη. Ναι. Που βγήκε κάποιο έλεος από την καρδιά αυτή την απάνθρωπη. Έτσι, είναι εντελώς αφύσικη η φιλανθρωπία αυτή. Εντελώς αφύσικη, και όμως βγήκε. Και λέει εδώ, είδατε τη χείρα τι έκανε. Πήγαινε και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε. Του έβγαλε τα αυτιά. Επέμενε βεβαίως. Του έβγαλε τα αυτιά. Και την άκουσε λέει ο ομός εκείνος άνθρωπος. Φανταστείτε λέει ο πατέρα μας που είναι ηκτήρμων και φιλάνθρωπος. Και ο δημιουργός. Που τα βλέπει όλα με μάτι σπλαγνικό. Αν εμείς επιμένουμε τι θα γίνει, όχι μόνο θα γίνουμε αγίοι, αλλά και άγγελοι με φτερά για να πετάξουμε στον ουρανό. Θα μας τα δώσει όλα ο πατέρας μας. Στη συνέχεια λέει ότι, έλα ποιος πατέρας ζητάει το παιδί, λέει ψάρι του δίνει φίδι, ή αυγό και του δίνει πέτρα. Είναι δυνατόν. Αν εσείς λέει, ή εσείς πονηροί όντες, αν εσείς είστε πονηροί άνθρωποι, δίνετε αγαθά δώματα. Δίνετε αγαθά πράγματα στα παιδιά σας. Πόσο μάλλον ο πατήρ ο Άγιος, πόσο περισσότερο. Αδέρφια μου, να μην σας κουράσω άλλο. Κλείνω για σήμερα. Έπαιδε και άλλο μισό ίσως και παραπάνω. Το έργο της προσευχής είναι το α και το ω της προσωπικής σωτηρίας μας και όλου του κόσμου. Μπορούμε και τον κόσμο να βοηθήσουμε την προσευχή μας. Σίγουρα. Πόσοι ασθενεί δεν ασθενεί υπάρχουν. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο και συνεχίζω που του έλεγα τότε ήταν με την πιάθρα οι πίνες. Ναι, οι πίνες μεγάλοι. Που πετάγανε τα γεράκια και αρπάζανε τα βδάκια ζωντανά με κοκαλωμένα από την πίνα. Και μου λέει κάνε προσευχή ο πατέρα Παΐσιος για να στείλει ο Θεός να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν καταλάβαινα και τόσο τότε πότε ήταν. Τι μου λέει αυτός. Αλλά το μυαλό και την φώτιση του Παΐσιου και τη δύναμη που είχε μπορούσα να την καταλάβω εγώ. Όμως η προσευχή και του πιο ταπεινού χριστιανού, αυτός ήξερε ότι μπορούσε να δώσει αποτέλεσμα σε αυτόν τον τόπο εκεί πέρα.
Και εμείς όπου και ζούμε, λέμε πώς έγινε ο κόσμος, τι ανηθικότητα, τι αδικία, τι εγκληματικότητα, τι ναρκωμανίες υπάρχουν, τι φτώχεια βασανίζει στον κόσμο κλπ. Εμείς θα δώσουμε, λέει, λύσεις στα προβλήματα. Αυτός είναι φιλοτομαρισμός. Γονάτισε ποτέ σου για να καταλάβει τα γόνατα ότι πονάει, πεινάει, διψάει ο άλλος. Για να πεις πονάω κι εγώ σαν και εκείνον, καταλαβαίνω την πείρα του για λίγο και παρακαλώ το Θεό να δώσει λύση. Το έκανες, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το ξέρεις, επομένως ζήτησε να μάθεις και να μην ζεις στην αδράνεια, στην άγνοια, στην έκρα. Επαναλαμβάνω, ζωή χωρίς προσευχή είναι ένα αφέραντο νεκροταφείο. Τελείωσε. Αν συμφωνούν την άλλη φορά να το αρχίζουμε 7 η ώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς 6.30 ώρα. 7 με 8 είναι ωραία ώρα. Γιατί να ερχόμαστε στις 6.30. Έτσι λοιπόν λέτε, αργοπορούν να έρχονται. Και έρχονται, να όπως εγώ ήρθα 7 παρά. Βάλουμε 7. Δεν ξέρω τι πειράζει. Δεν ξέρω τι πειράζει. Δεν το ξέρω. Εγώ πήγα να δω τι είπατε. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Θα το πούμε εμείς και στους 7 με 8. Θα αλλάξει άλλωστε και μετά από. Έτσι δεν αλλάξει η ώρα. Τέλος του μήνου. Θα αλλάξει η ώρα, θα αλλάξει. Τελευταία εβδομάδα. Να το αφήσουμε ένα 6.30 και να το βάλουμε. Μετά από 6 ώρα, θα αλλάξει η ώρα του. Εντάξει. Εγώ τα έβαλα. Θα πάει μπροστά. Όχι, όχι, πίσω. Κανονικά. Μια εβδομάδα ακόμα έρθουμε σε 6.30 και την επομένη θα πούμε σε 7 που θα έχει γυρίσει και η ώρα. Μπράβο. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε ο Θεός. Πάτερ μόνο της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφήμεν τις οφειλές της. Και μη σε ενέγγιση μας, αλλά ρίσε ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε ημάς. Αμήν. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή. Αμήν. Επομένως, 6.30 και αλλάζω κάπου παραπέρα. Να έρθουν και άλλοι. Πέστε, Βασίλη, πέστε και στους άλλους. Καλή αρχή. Ανοίγεται. Ναι, βάζει.